το αυτό το οποίο μου είπαν, ότι για να πάρει κάποιος επιστροφή φόρου πλέον από το κράτος, θα πρέπει να έχει ξεπληρώσει όλες του τις εισφορές και να μην οφείλει στο ασφαλιστικό ταμείο. Έχουμε αυτή την εξέλιξη και αν ναι, τι ακριβώς θα συμβεί? Ναι, κύριε Αυτιά, όσο παράδοξο και αν φαίνεται, ναι, με διάταξη η οποία θα κατατεθεί ίσως και μέσα στη βδομάδα στη Βουλή, κλείνουμε άλλη μία τρύπα του συστήματος του ασφαλιστικού της χώρας μας. Άλλη μία επιχείρηση νοικοκυρέματος στον τομέα το συγκεκριμένο. Και τι εννοώ? Είναι παράδοξο διότι για πολλά πολλά χρόνια επιστρέφαμε φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο εισοδήματος ή φόρο προσθέμενης αξίας, ναι, ΦΠΑ δηλαδή, χωρίς να ελέγχουμε στοιχειοδός αν η επιχείρηση που τα παίρνει πίσω χρωστάει ασφαλιστικές φορές. Μάλιστα. Με τη συγκεκριμένη διάταξη που κατατίθεται μέσα στη βδομάδα, όπως σας είπα, ναι, κλείνουμε και αυτό το τελευταίο κομμάτι, υπό την έννοια ότι οι άλλοι θα φιλτράρονται και στο επίπεδο των υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε θα υπάρχει συμψηφισμός, άρα πλέον θα καλύψουμε και ένα πολύ σημαντικό τμήμα μιας υποχρέωσης επιχειρήσεων που δεν ήταν εντάξει απέναντι στο κράτος. Και αυτό έχει δύο όψεις. Και έσοδα για το κράτος και μερικούς οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν μείζωνα θέματα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των εσόδων και των δικών τους και των δικαιωμάτων. Με αυτά τα βιβλιάρια, κύριε Υπουργέ, και τις ατέλειωτες ουρές, απίστευτες ουρές, θα φτάσουμε σε ένα σημείο πια που να μην χρειάζεται ούτε το αυτοκόλλητο, τίποτα απολύτως, αλλά να υπάρχει μια ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων των Ελλήνων ασφαλισμένων? Κύριε Αυτιά, αυτό που μπορώ να πω για το συγκεκριμένο, ναι, είναι ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, έτσι τουλάχιστον τα αξιολογώ εγώ, όχι μόνο για το Υπουργείο Εργασίας, ναι, και για ολόκληρη την Ελλάδα. Και τι εννοώ? Το σύνολο των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών που κάναμε το 2013 και αυτές που έρχονται το 2014 στο Υπουργείο Εργασίας θα το καταστήσουν ένα από τα πιο σύγχρονα Υπουργεία στην Ευρώπη. Και δεν είναι μαξιμαλιστική συγκέντρωση. Ο κόσμος γνωρίζει τις μεγάλες αλλαγές που κάναμε στο επίπεδο του νοικοκυρέματος και του μαζέματος όλο αυτό το διάστημα. Για το 2014, με τον Άτλα που επιχειρούμε ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση, οι λέξεις ουρά, ταλαιπωρία και καθυστέρηση, ναι, θα είναι άγνωστες λέξεις για τους Έλληνες. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα που μου θέσατε, έχουμε πλέον ηλεκτρονικοποιήσει και κάναμε απογραφή χωρίς να μετακινήσουμε ούτε έναν Έλληνα εργαζόμενο, ασφαλισμένο. Αυτό έγινε χωρίς να το ξέρει κανένας, χωρίς να ταλαιπωρηθεί κανένας. Υπάρχει πλέον μια ηλεκτρονική βάση με άμκα όλων των Ελλήνων. Μάλιστα. Και σας ενημερώνω ότι η βάση αυτή έχει ήδη ενημερωθεί με όλα τα έμεσα μέλη. 3.200.000 έμεσα μέλη είναι περασμένα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΔΙΚΑ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μήνα Απρίλιο έως και τέλος Μαΐου, μάλιστα, τα βιβλιάρια ασθενείας που γνωρίζουμε, ναι, θα είναι παρελθόν. Μακάρι. Ουσιαστικά πλέον δεν θα έχει κανένα νόημα η θεώρηση. Οι ουρές και οι καθυστερήσεις θα ανήκουν στο παρελθόν. Περνάμε σε μια νέα εποχή. Αυτό... Και σας είπα το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Απρίλιο και Μάιο. Το δεύτερο αυτό... βήμα. Το αυτό δεύτερο είναι βήμα, πολύ σημαντικό. Κύριε Αυτιά, είναι επίσης... Αυτό είναι πολύ είναι, σημαντικό. Και είναι σημαντικό. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό. Είναι αλλαγή του κράτους, κύριε Αυτιά. Μπράβο. Όταν πηγαίνει κάποιος σε μια υπηρεσία, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να διαβάσει το ασφαλιστικό του παρελθόν η υπηρεσία. Δηλαδή δεν ξέρει αν ο Βρούτσης δούλεψε στα Βαπόρια, αν ήταν στο ΤΕΔΕ, αν ήταν στο ΙΚΑ, αν ήταν στον ΟΓΑ. Θα φτάσουμε μια μέρα σε ένα επίπεδο να μπορεί να ξέρει ο διαχειριστής του συστήματος πού ο καθένας είχε ασφαλιστεί? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Ωραία. Πολύ ωραία. Για να κλείσω την προηγούμενη, ναι, ερώτηση, να σας πω ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο αυτό που σας είπα για τα βιβλιάρια ασθενείας που είναι πραγματικά μια, ναι, επανάσταση σημαίνει ότι σε real time, σε πραγματικό χρόνο δευτερολέπτου, όλοι οι πάροχοι υγείας, ΕΟΠΗ, νοσοκομεία, φαρμακοποιοί και γιατροί, θα ενημερώνονται αυτομάτως από τα ασφαλιστικά ταμεία και έτσι πλέον εκλείπει η ανάγκη θεώρησης βιβλιαρίων. Πάμε στο δεύτερο που είπατε. Το δεύτερο που είπατε επίσης αποτελεί μια ακόμα μεγαλύτερη επανάσταση. Άκουσα λίγο πριν τον κύριο Σοπάση που πολύ σωστά και δεκάδες καλεσμένους που έχουν περάσει από το πάνελ, ναι, ναι, της εκπομπής σας, κύριε Αυτιά, να λένε για αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο της καθυστέρησης 2 ετών για σύνταξη. Έτσι. Ένα έτος περίπου στο δημόσιο, 2 έτη για τα ασφαλιστικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Ακούω μέχρι τώρα φωνές, διορίστε κόσμο, λάθος, λάθος, λάθος. Η λύση βρέθηκε, κύριε Αυτιά, και είναι μπροστά μας.
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι το μήνα Οκτώβριο του 2014 ναι. οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι που έκαναν έναρξη ασφαλιστικού χρόνου ζωής ξεκίνησαν το 1994, δηλαδή πολλά χρόνια, 20 χρόνια, έτσι. Ναι. Θα δουν για πρώτη φορά στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή το ασφαλιστικό τους βιογραφικό. Ψηφιοποιήσαμε και είμαστε ναι. σε εξέλιξη ήδη όλο τον ασφαλιστικό βίο των Ελλήνων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτά τα εκατομμύρια των Ελλήνων που θα δουν τον Μάλιστα. Οκτώβριο μήνα ναι. το ασφαλιστικό τους βιογραφικό, ναι. αυτό επεκτείνεται και στους υπόλοιπους από τα μέσα του 70 εργαζόμενους, που το τρίτο τρίμηνο του 2015 θα έχει επιτευχθεί το σύνολο των Ελλήνων Είστε εργαζομένων σαφείς. Ασφαλισμένων. Είστε σαφείς. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, κύριε Αυτιά, για να δούμε την απλούστευση γρήγορη τώρα, έκδοση συντάξεων κλπ. Κλπ. Θα εκτυπώνουν οι Έλληνες από το σπίτι Μάλιστα. τους τον ασφαλιστικό τους βίο. Μάλιστα. Δεν θα ψάχνουν να βρουν τι έχουν πληρώσει ένσημα. Ναι. Και η σύνταξη θα είναι πλέον υπόθεση λίγης ώρας. Ερώτημα. Εάν εμένα ο εργοδότης μου εργάζεστε εσείς στη δικιά μου δούλεψη και εγώ δεν πληρώνω το ΙΚΑ ή τον ασφαλιστικό φορέα, τα δικά μου τα ένσημα μπαίνουνε ή με ειδοποιείτε ότι ο εργοδότης μου δεν μου κολλάει τα ένσημα? Ή του λέτε έλα εδώ, βάζε τα ένσημα διότι σε περιμένει η δικαιοσύνη? Ναι, κύριε Αυτιά, αυτή τη στιγμή αυτό που λέτε, ναι. που τυχαίνει πολλές φορές, δεν μπορεί το κράτος να γνωρίζει άμεσα Έτσι. Ποιος είναι αυτός που δεν πληρώνει. Ναι. Το κάνουμε τώρα με τον Gross, δηλαδή με τις διασταυρώσεις στο ΙΚΑ. Ακριβώς. Και μπορούμε να είμαστε σε επίπεδο επιχείρηση και να παρεμβαίνουμε. Με το σύστημα Atlas, με τη μεταρρύθμιση που Μάλιστα. φέρνουμε στο ελληνικό κράτος, θα βλέπει πλέον σε ζωντανό χρόνο και ο εργαζόμενος εάν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα και τα ένσημα του κολλούνται την ίδια μέρα. Ακριβώς. Είχα πει παλιά. Άρα λοιπόν από τον μήνα Οκτώβριο ναι. του 2014 και αυτό μπορεί να το παρακολουθεί ατομικά ο κάθε εργαζόμενος μέσα από το σπίτι του. Είχα πει παλιά ότι αν οι μισθοί περνούσαν από την Τράπεζα Ελλάδος και εκεί υπήρχε ένα αυτόματο σύστημα απονομής ενσύμων για τα χρήματα που παίρνει ετησίως ο Έλληνας, θα ήξερε κάθε χρόνο ο Έλληνας, όπως παίρνει το βιβλιάριό του και ξέρει τι λεφτά έχει στην τράπεζα, και τον αριθμό των ενσύμων. Ο τότε Υπουργός Εργασίας γέλασε, δεν πειράζει, έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από το Υπουργείο Εργασίας και χάρηκα πάρα πολύ γιατί δεν καταλάβαινε τι ακριβώς του έλεγα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να πούμε τα υπόλοιπα. Διαβάζω στην Καθημερινή. Νομίζω ναι. κύριε Αυτιά, ότι αυτά που σας είπα σήμερα είναι μια μεγάλη αλλαγή στην υπουργεία του ελληνικού κράτους. Είναι καθαρότητα. Ένα λεπτό, πλέον... Υπουργέ. Είναι καθαρότητα. Έλα εδώ, κύριε. Πόσα λεφτά πήρε το χρόνο, 20.000 ευρώ, μάλιστα. Τόσα ένσημα σου αναλογούν. Τέλος. Ούτε να τρέχει να ψάχνει να βρει και παράλληλα να μην υπάρχουν αυτές οι ατέλειωτες ουρές και τα πουλιά. Πώς τα λένε τα ένσημα. Τα πουλιά καταργήθηκαν. Αυτές οι καρτέλες. Τα πουλιά καταργήθηκαν, αλλά. Το μόνο ναι. μεμπτό της υπόθεσης, κύριε Αυτιά, ναι. είναι ότι αυτά θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει ως κράτος πολλά χρόνια πριν. Έχετε απόλυτο Δυστυχώς δίκιο. Δεν γίνανε, αλλά τώρα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Τώρα θέλω να δω, ως Κυκλαδίτης πολιτικός, πόσο γερά κρατάτε τα κουπιά στη βάρκα. Λοιπόν, επικουρικές και εφάπαξ. Μαθαίνω ότι σας δώσανε λάθος συνταγή για το εφάπαξ πριν από ένα χρόνο. Το είδαν οι υπηρεσίες και είπαν, βρε παιδιά, πάμε σε ένα εφάπαξ 6.000 ευρώ. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει. Μαθαίνω λοιπόν, και το γράφει η Καθημερινή σήμερα, ότι τελικά πάμε σε ένα εφάπαξ 20.000 ευρώ αντί για 6, αν εφαρμοζόταν ο προηγούμενος τύπος. Άρα πάμε σε εφάπαξ που να είναι περίπου σε ένα πλαίσιο λογικό, αλλά θα χορηγείται αργότερα. Αληθεύει η πληροφορία αυτή? Ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα, κύριε Αυτιά, και θα σας απαντήσω ευθέως. Οφείλω όμως να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα πολλές φορές έχει παραποιηθεί και έχει απομακρυνθεί δυστυχώς από την αλήθεια. Πρέπει να σας πω ότι για το εφάπαξ το οποίο συζητάτε αυτή τη στιγμή είναι το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι. Και πρέπει να επανέλθω και να σας πω ότι δυστυχώς το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας καταστρατηγήθηκαν πάρα πολλά πράγματα, αρχές και αξίες που έπρεπε να διέπουν τη λειτουργία του και ειδικά το ταμείο του εφάπαξ, αλλά και το ταμείο της επιχορήγησης των επικουρικών συντάξεων. Κύριε Υπουργέ, μην βιάζεστε, λειτουργεί... μην κουράζεστε. Είχα έρευνα στα επίκαιρα και έδειχνα ότι το 93 και το 94 δόθηκε αύξηση 80% στο εφάπαξ. Χωρίς να υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Ακριβώς. Και όταν ρώτησα τότε, γιατί όχι. ρε παιδιά, δόθηκε αυτό το εφάπαξ, μου λένε να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό που λέτε λοιπόν, και θα μπορούσα κάλλιστα να πω κι άλλα, δόθηκαν παραπάνω λεφτά χωρίς να έχουν πληρωθεί. Επόμενο ήταν
να έχει γίνει κράχ στο θέμα αυτό. Η καλή είδηση που έχουμε να δώσουμε στον κόσμο είναι ότι δεν θα πάρει 6.000 ευρώ η Vabax, αλλά θα πάρει γύρω στα 20 με 25, αλλά σε αργότερο χρόνο. Η καλή είδηση, κύριε Αυτιά, είναι ότι από 1η-1η του 2014 ναι. νοικοκυρεύεται και μπαίνει σε τάξη οριστικά και ο τομέας που λέγεται επικουρική σύνταξη. Μάλιστα. Και ο τομέας που λέγεται εφάπαξ. Γιατί? Αρχίζω από δύο γενικότερα. Πρώτον, δεν ξαναδημιουργούνται ποτέ ελλείμματα. Ναι. Μα ποτέ ελλείμματα. Και δεύτερον, οι επόμενες γενιές θα πάρουν εφάπαξ και επικουρική σύνταξη. Ειδικά για το εφάπαξ. Πρέπει να σας πω ότι το Δεκέμβριο του 2012, μόλις είχα αναλάβει υπουργός, εάν δεν παίρναμε το δάνειο, θα γινόταν παύση πληρωμών. Μέσα από τη δανειακή σύμβαση της χώρας, διασφαλίσαμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι, στόχος για 39.000, επετέφθη στο τέλος του 2013, ναι. 37.500 εφάπαξ καταβλήθηκαν, πήραν κανονικά το εφάπαξ. Για τη νέα χρονιά που μπαίνει, σας ενημερώνω ότι την υπουργική απόφαση με το μαθηματικό τύπο που εξορθολογίζει και νοικοκυρεύει το σύστημα θα υπογραφεί από μένα αυτή την εβδομάδα που μπαίνει. Αλλάζει ο μαθηματικός τύπος. Στο μεταβατικό στάδιο, γιατί έδινε 6.000 ευρώ. Θα σας πω. Όχι. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι συντελεστής ναι. βιωσιμότητας, απλά δύο πράγματα ιδιαίτερα σημαντικά και ως είδηση για σας ναι, ναι. και θετικά θα έλεγα. Πρώτον, ότι 27.500 συντάξεις δημοσίων εφάπαξ δημοσίων ναι. υπαλλήλων που βρίσκονται σε αναμονή και έχουν πάρει συνταξιοδοτική πράξη ναι. και δεν πήραν το εφάπαξ, θα το πάρουν με τον παλιό τρόπο. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς. Και δεύτερον, απλώνουμε το συντελεστή βιωσιμότητας σε 15 χρόνια για να καλύψουμε τα 790 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα του Ταμείου, έτσι ώστε να μην υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση, συντριπτική μείωση στο εφάπαξ των εργαζομένων Μάλιστα. που θα έπαιρναν τώρα το εφάπαξ. Ερώτημα. Επέχεται βγαίνει κάποιος... λοιπόν μια ισορροπία και δικαιοσύνη. Ναι. Αυτός που θα βγει φέτος, το 2014, θα βγει σε σύνταξη. Πότε θα πάρει το εφάπαξ, κύριε Υπουργέ, αυτός που βγήκε το 2013. Θα κάνει μια τετραετία, πενταετία να πάρει τα χρήματά του. Όχι. Άμεσα. Όπως σας είπα, δόθηκαν 37.500, 38.000 εφάπαξ. Ναι. Του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και οφείλω να πω και συγχαρητήρια στον κόσμο που εργάστηκε τόσο εντατικά μέσα ναι. σε ένα χρόνο. Εκτιμώ ότι οι εκκρεμότητες των 27.000 εφάπαξ που βρίσκονται με συνταξιοδοτική πράξη μέχρι τέλος του χρόνου, ναι. μέχρι το μήνα Νοέμβριο θα έχουν πάρει το εφάπαξ. Είστε σαφείς. Πάμε επικουρικές. Εδώ ο νόμος είναι σαφής του 12. Ότι για να δοθεί ένα ταμείο πρέπει να έχει μηδενικό έλλειμμα. Τέλος τα ελλείμματα στα ταμεία των επικουρικών συντάξεων. Οι επικουρικές θα μειωθούν, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό θα μειωθούν. Όπως επίσης, αν δεν έχει λεφτά το ταμείο, δεν θα δίνει επικουρική. Αυτή είναι η γενική αρχή. Όποιος ξέρει και διαβάζει οικονομικά, εκεί καταλήγει. Ρωτώ λοιπόν, οι επικουρικές θα πάνε σταδιακά σε μείωση. Θα έχουμε και εκπλήξεις από πλευράς ταμείων και να πούν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν έχω να πληρώσω. Τι ακριβώς? Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά, και εδώ ακόμα είναι άλλο ένα περιβάλλον το οποίο δυστυχώς καταστρατηγήθηκαν βασικές αρχές λειτουργίας ενός ταμείου όπως είναι των επικουρικών. Και εδώ δόθηκαν επικουρικές συντάξεις που δεν αναλογούσαν στις φορές. Εμείς επαναφέρουμε από 1η-1η του 2014 ναι. με το μαθηματικό τύπο, ναι. όχι εφαρμογή όμως από 1η-1η του 2014, από 1η-7η του 2014, τη βασική αρχή εισφοράς παροχής. Έτσι όπως έπρεπε να λειτουργεί φυσιολογικά. Σε ένα κανονικό κράτος που τηρούνται οι νόμοι και οι διαδικασίες. Αυτό δεν τηρήθηκε δυστυχώς. Σήμερα έχουμε ελλείμματα. Εάν δεν κάνουμε αυτή την παρέμβαση, θα γίνει στάση πληρωμών, δεν θα πληρωθούν επικουρικές συντάξεις. Τι πετυχαίνουμε και εδώ? Πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τελειώνουν και εδώ τα ελλείμματα. Και δεύτερον, ότι οι επόμενες γενιές θα πάρουν επικουρική σύνταξη. Και... μέτρο δίκαιο, σωστό και νοικοκύρεμα. Επιμένω σε αυτή τη λέξη. Μάλιστα. Από την 1η-7η του 2014 θα ναι. υπάρξουν προσαρμογές στις επικουρικές συντάξεις. Δεν είμαι σε θέση να σας πω το ύψος της προσαρμογής. Προς τα κάτω. Μπορεί κάπου να έχουμε και προσαρμογή προς τα πάνω. Και κάπου προσαρμογή προς τα κάτω. Αυτές θα είναι πολύ μικρές. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων το θετικό Μάλιστα. είναι ότι όλα μπαίνουν σε μία τάξη. Θέλω και την κυρία Τσέκου για τα ΚΕΠΑ. Κύριε Υπουργέ, χθες έπεσε κεραυνός σε νεθρία. Το είχαμε κουβεντιάσει με τον κύριο Μουζάκη ότι θα αυξηθεί η παρακράτηση φόρου στους Έλληνες συνταξιούχους. Μαθαίνω ότι το θέμα αυτό έφτασε πάρα πολύ ψηλά και αυτή η παρακράτηση φόρου κόβει από τον Έλληνα συνταξιούχο έως και 200 ευρώ από 1η-1η-14. Έμαθα χθες το βράδυ ότι ενδεχομένως αυτή η παρακράτηση να αρχίσει από τον Ιούλιο.
υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί χθες μαζευτήκατε με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, αν δεν κάνω λάθος. Ήσασταν σε μια κοινή σύσκεψη, κουβεντιάστηκε κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάποια τέτοια εξέλιξη. Δεν αφορά το Υπουργείο Εργασίας, αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Πολύ ωραία. Κύριε Αυτιά, σας άκουσα και χθες και άλλες εκπομπές που ανέδειξαν το συγκεκριμένο ζήτημα. Είδα και το πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Θέλω να διαβεβαιώσω τα 2.700.000 και συνταξιούχους Έλληνες ότι δεν θα μειωθεί ούτε κατά ένα σεντ η σύνταξή τους. Πρόκειται, όπως είπατε, για φορολογικό νόμο, ψηφισμένο το 2013. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και αυτό είναι ένα μέτρο εξορθολογισμού, όχι μέτρο, λειτουργία εξορθολογισμού. Γιατί? Γιατί μέχρι πρότινος δεν γνωρίζαμε ποιοι είναι οι συνταξιούχοι στη χώρα και ποιες συντάξεις. Ένα λεπτό, όταν το κόβεις 200 ευρώ από τη σύνταξη, τι μέτρο εξορθολογισμού είναι? 200 ευρώ το μήνα. Μπορώ να σας το εξηγήσω. Αυξάνει το φόρο. Μπορώ ναι. να το εξηγήσω. Ελάτε, ελάτε κύριε Υπουργέ, είστε σας και οικονομολόγος. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μειωθεί κατά... Κρατάτε λοιπόν ότι δεν θα μειωθεί κατά ούτε ένα σεντ η σύνταξη του Έλληνα. Γιατί, πέστε μου. Δεύτερον, γιατί, θα το εξηγήσω γιατί. Ναι. Οι συντάξεις μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να γίνει παρακράτηση όπως γίνεται κανονικά στο σύνολο της κλίμακα, στην κλίμακα, αλλά στο σύνολο του εισοδήματος, γιατί δεν γνώριζε το ελληνικό κράτος τι σύνταξη παίρνουν οι συνταξιούχοι. Κάποιος παίρνει 2, 3, 4 και δεν ξέραμε ποιες είναι αυτές. Μάλιστα. Λοιπόν, με τον ήλιο που κάναμε και το νοικοκύρεμα και το χτύπημα των μαϊμού συντάξεων, πλέον έχουμε κάνει τη χαρτογράφηση όλων των συνταξιούχων. Μία πολύ μεγάλη θετική εξέλιξη. Το πρώτο επίτευγμα που επήλθε είναι ότι φέτος δεν θα πάρει κανένας συνταξιούχος στα χέρια του βεβαίωση σύνταξης. Όλα θα είναι προεκτυπωμένα στη φορολογική του δήλωση. Όφελος 5 εκατομμύρια ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία που έρχονται υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και δεύτερο όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ από την φοροδιαφυγή των συντάξεων. Λέει ο συνταξιούχος. Το δεύτερο βήμα που έρχεται. Λέει ο συνταξιούχος. Ένα λεπτό, γιατί πάτε να μου ξεφύγετε, είστε καλός στα οικονομικά. Και λογιστής. Όχι, όχι, θα πω το άλλο. Καλώς, ένα λεπτό, ο Βρούτσης τώρα πάει να μου φύγει. Σαν χέλι ξεγλιστράει. Λέει ο συνταξιούχος, είχα την κύρια σύνταξη, φορολογούμουνα για αυτό το ποσό. Είχα την επικουρική, είχα φόρο και για αυτή. Είχα και ένα επίδομα, είχα τρία διαφορετικά που είχαν διαφορετικό φόρο. Το καθένα ανάλογο με το ύψος. Τώρα πια όλα αυτά γίνονται ένα. Ανεβαίνει το ποσό, ανεβαίνω κλίμακα, έρχεται το τσεκούρι. Αυτό λέει ο Έλληνας συνταξιούχος. Και λέει που τα παίρνει. Μέσα από το χέρι, χωρίς να το καταλάβω, χωρίς ακόμα να πάρω τα λεφτά. Αυτό λέει ο κόσμος, αυτό μου λένε από το πρωί. Όχι εσείς, του Υπουργείου Οικονομικών. Πολύ παραλαμβάνω. Άρα έχει μείωση. Υπάρχει όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Όχι. Στο τέλος θα πληρώσει φόρο στο τέλος του χρόνου. Θα του έρθει καθαριστικό που να πληρώνει φόρο. Τι θα γίνει? Πολύ ωραία, κύριε Αυτιά. Ακούστε, ποια είναι η αλήθεια. Ναι. Και η πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω απέναντι ενώπιον των εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων που μας ακούν, δεν πρόκειται να μειωθεί η σύνταξή τους ούτε ένα σεντ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η παρακράτηση του φόρου που γίνεται, γίνεται με τρόπο δίκαιο και με εξορθολογισμό. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα παρακράτηση. Εγώ διάβασα ότι μειώθηκαν οι συντάξεις εξ αυτού. Δεν έχει γίνει καμία μείωση. Μα το λέει ο νόμος. Στο τέλος όμως της ημέρας, ο συνταξιούχος θα πληρώσει μηδέν φόρο. Στο δηλαδή, τέλος του χρόνου, λέτε. Δεν πρόκειται να σημειωθεί ούτε ένα ευρώ αυτό φόρο. Αυτό το λέει ο Βρούτσης. Ο Στουγάρος όμως σε φορτώνει με τεκμήρια και σου λέει: έχεις ένα αυτοκίνητο πριν από 10 χρόνια, πλήρωσε φόρο πολυτελείας, έχεις ένα σπιτάκι, έχεις ένα παιδί που του το δίνεις και μένει και κάνει και δείχνει. Τι λέω, ο Βρούτσης έχει την όλη πρόθεση την καλή και λέει: κοιτάξτε να δείτε, στο τέλος δεν θα πληρώσετε. Αλλά είναι τόσα τα τεκμήρια. Εδώ, κύριε Υπουργέ, πιστεύατε ποτέ ότι αγοράζοντας αυτοκίνητο το 2005 θα πληρώνατε φόρο πολυτελείας το 2013? Και τα ξέρετε τα φορολογικά, γιατί χρόνια ήσασταν στις εφορίες. Είναι τρέλα. Είναι παράκρουση εντελώς. Λοιπόν, ελάτε. Με πάτε σε άλλο θέμα. Όχι, εγώ μένω στο συγκεκριμένο, ίδιο. Το οποίο αναδείχθηκε πάρα πολύ. Τι θέλω να πω, θα πληρώσουν και το φόρο και την παρακράτηση, θα φάνε και στο κεφάλι τα τεκμήρια. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Όχι, όχι, κύριε Αυτιά. Δεν θα υπάρξει ούτε ένα σεντ επιβάρυνση για το συνταξιούχο. Μάλιστα. Και αν θέλετε να είμαι και λίγο έτσι πιο αναλυτικός, θα ωφεληθούν και 1,5% της έκπτωσης του φόρου, που στο τέλος δεν θα το κέρδιζαν, ενώ με τη διαδικασία αυτό θα κερδίσουν 1,5% του φόρου που αντιστοιχεί λόγω προκαταβολής του φόρου στη διαδικασία του έτους. Επιτρέψτε Άρα θα υπάρχει και ένα όφελος για το συνταξιούχο. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι μου λέτε. Χάνεις ένα ολόκληρο καρβέλι, αλλά στο τέλος θα σου δώσω ένα αντίδωρο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει διαφωνία δημοσιογράφου και πολιτικού, δημοσιογράφου και οικονομολόγου, όπως εσείς και Υπουργού Εργασίας. Θα δούμε στο τέλος ο λογαριασμός τι θα φέρει. Εδώ θα είμαστε
Μια χαρά, τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε. Είδατε, εγώ έχω κάθε λόγο να βλέπω και πίσω από το λόφο τι μπορεί να συμβεί. Χαμογελάει ο κύριος Μουζάκης. Ξέρετε πόσο καλός είναι στα φοροτεχνικά. Θα υπάρχει αυτή η παρακράτηση. Γιώργο, εσύ έβαλε τον κύριο, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Τα ξέρει καλά τα φοροτεχνικά, δεν είναι. Φυσικά, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Κύριε Μουζάκη. Πράγματι, έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός ως προς το γεγονός ότι δεν θα έχει καμία ζημία, ναι, αφού το εισόδημα συσσωρευμένο όπως είναι θα έχει παρακρατηθεί ο φόρος, ναι, με τη μείωση μάλιστα του 1,5%, ναι, άρα δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση. Εσύ όμως έβαλες μια άλλη παράμετρο των τεκμηρίων. Αφού... Με τα τεκμήρια λοιπόν πράγματι θα υπάρχει επιβάρυνση αν αυτός επιβαρύνεται με τεκμήρια. Άρα... Αλλά από το πραγματικό του εισόδημα δεν θα έχει επιβάρυνση. Μάλιστα. Αν λοιπόν δεν έχει τεκμήρια δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ενδεχομένως, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος, στο τέλος του χρόνου να μην έχει τόση πληρωμή φόρου όσοι θα πλήρωνε αν δεν γινόταν αυτή η παρακράτηση. Δηλαδή, στα παίρνω, λέει η εφορία, μήνα-μήνα και στο τέλος σου κάνω το δώρο να πληρώσει λιγότερο φόρο. Αυτή είναι η ιστορία, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε καλά. Ναι, ναι. Ο κύριος Μουζάκης και η προσέγγιση που κάνει είναι απόλυτα σωστή. Εγώ επαναλαμβάνω ότι στο τέλος της ημέρας, ναι, ο συνταξιούχος δεν θα επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ. Μακάρι. Αντίθετα, θα έχει ένα όφελος 1,5% του φόρου, Υπουργέ, που λόγω ότι θα παρακρατείτε στην πηγή, ναι, θα του επιστρέφεται μέσα στο λογαριασμό του. Μακάρι. Υπουργέ, και πά. Μάγδα, ναι, πρέπει ο Υπουργός έχει... Κύριε Υπουργέ, έχουμε συγκεντρώσει εδώ άπειρα τηλεφωνήματα. Ο μόνος μπορεί να απαντήσει το θέμα αυτό είστε εσείς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και από μένα. Θέλω να σας πω κάτι. Καλημέρα. Και είμαστε στον αέρα και φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε κι εσείς. Είναι πάρα πολλά τα παράπονα των ασφαλισμένων. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην δεχτούμε με τον Γιώργο και την ομάδα μας τηλεφώνημα από ασφαλισμένο, ο οποίος έχει περάσει τη διαδικασία του ΚΕΠΑ, έχει δώσει και το 50 ευρώ, που είναι και αυτό κάτι, έχει ξαναπεράσει δεύτερη φορά, ας πούμε, και ξανά δεύτερο 50 ευρώ και δεν έχει δικαιωθεί. Είναι χιλιάδες ασφαλισμένοι που περιμένουν αυτή τη διαδικασία, που ζουν μόνο από τα. Από το αναπηρικό αυτό, έτσι, από τα χρήματα αναπηρίας τους, το επίδομα. Ναι. Πολλά μηνύματα έχω δεχτεί ότι δεν έχουν πληρωθεί οι αναπηρικές συντάξεις. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Το συζητούσαμε πριν από λίγο και με το διοικητή εδώ του ΟΓΑ, που και εκεί έχουν πρόβλημα οι ασφαλισμένοι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην εκπομπή μας. Και το οποίο βέβαια ζήτημα λόγω της απεργίας των γιατρών είναι, επιδεινώθηκε. Έχει δυστυχώς δυσκολέψει η κατάσταση. Επειδή να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά, μου έλεγε ο Παναγιώτης ο Κοκόρης πριν από λίγες μέρες ότι καθίσατε, κύριε Υπουργέ, ένα απόγευμα και φτιάξατε 50-60 ασθένειες, δεν ξέρω πόσες είναι, τις οποίες μια φορά περνάς από επιτροπή και δεν ξαναπερνάς. Και αυτό συγκαταλέγεται στα θετικά, ότι μια φορά περνάει από επιτροπή όποιος πάσχει από αυτή την ασθένεια. Δεν ξανά έχει γίνει αυτό, έτσι. Το οφείλω να είμαι δίκαιος προς κάθε πλευρά. Υπουργέ, τι θα γίνει με τα ΚΕΠΑ, κάτι περιμένω από εσάς σήμερα. Πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Τα ΚΕΠΑ είναι ένας σύγχρονος θεσμός. Όταν ανέλαβα υπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, είχα πει ότι ως σύγχρονος θεσμός από εμένα και τη νέα πολιτική ηγεσία θα διατηρηθεί. Αναγνωρίζω όμως ότι κάθε νέος θεσμός έχει ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής. Ξεκινήσαμε με απόκληση αναμονής 1,5 χρόνο για να περάσει κάποιος από τα ΚΕΠΑ. Και τώρα? Αθήνα και επαρχία. Φτάσαμε, αυτό να το ακούσει ο κόσμος, ναι, στον 1 με 2 μήνες. Ουσιαστικά το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς, μέσα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών, το σύστημα πλέον διαταράχθηκε. Και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω, ναι, ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται οριστικά. Πώς? Καθώς με επίσης διάταξη νόμου που θα καταθέσω αυτή την εβδομάδα, ναι, διαχωρίζουμε τα ΚΕΠΑ, αυτοοργανώνονται σε επίπεδο γιατρών. Οι γιατροί οι οποίοι σήμερα υπηρετούν στα ΚΕΠΑ, περίπου 1.900, γίνεται μόνο κομμάτι που θα ασχολούνται με τα ΚΕΠΑ, ναι, με αποτέλεσμα μέχρι το επόμενο τετράμινο, ναι, να έχουμε έρθει πλέον σε πλήρη ισορροπία. Άρα πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή. Ουσιαστικά τα ΚΕΠΑ αποκτούν μια αυτονομία και κόβουν τον οφάλαιο λόρο της σχέσης με τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, ναι, προχωράει τη δική του μεταρρύθμιση με το Υπουργείο Υγείας, αυτή καταρρεύσει που θα εξελιχθεί. Όμως ο ΕΟΠΗ. Και εμείς, ο ΕΟΠΗ έχει καταρρεύσει, κύριε Υπουργέ. Δεν υφίσταται πια ο ΕΟΠΗ. Τελείωσε. Τελείωσε ο ΕΟΠΗ. Έχει καταρρεύσει. Ναι. Δεν υφίσταται. Ήταν κάτι το οποίο φτιάχτηκε πριν από χρόνια, ένα οικοδόμημα που δεν είχε γερές βάσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, και τελικά κατέρευσε μέσα σε 3 χρόνια. Ένα οικοδόμημα της πρώην, ναι, κυβέρνησης, με παλαιότερους υπουργούς κλπ. Ξέρετε πολύ καλά τα ονόματα. Ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει και κατέρευσε. Όμως τώρα εσείς καλείστε να, ναι, σώσετε την κατάσταση. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω εγώ να έχω άδικο. Να σας πω,
Άρα σε τέσσερους μήνες τελειώνουμε. Μάλιστα. Σε τέσσερι, για να πάμε στην είδηση. Ακούστε. Ναι. Ο ΕΟΠΗ δεν κατέρευσε. Απλούστατα τώρα ήταν ένα πρώτο βήμα ο ΕΟΠΗ. Σήμερα ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση προχωρούν στο δεύτερο βήμα, σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη και είναι πλέον οι στέρεες βάσεις που αναφέρατε. Και όσο αφορά τα ΚΕΠΑ, η είδηση είναι ότι πλέον αποκτούν δικές τους βάσεις. Μάλιστα. Οργανώνονται σε εσωτερικό επίπεδο με τους γιατρούς, τους 1.900. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό πλέον, με τη μετακίνηση των γιατρών που θα ασχολούνται αποκλειστικά με τα ΚΕΠΑ, ναι, τα θέματα της αναμονής είναι θέμα ελάχιστου χρόνου για να ισορροπήσουν στον ένα μήνα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, από την, ναι, ώρα που θα κάνεις την αίτησή σου, για να περάσεις θα φτάσουμε στον 1 έως 2 μήνες. Είναι μια τεράστια αλλαγή, μάλιστα, κατάκτηση, και αυτό έρχεται με νομοθετική διάταξη μέσα στην εβδομάδα. Τώρα, τι γίνεται με όσους περιμένουν? Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν αυτό το γολγοθά, το γολγοθά της αναπηρίας. Περιμένουν να πληρωθούν τη σύνταξή τους, αλλά και περιμένουν να δουν αν θα έχουν αυτή την παράταση. Την είχαμε την παράταση ένα εξάμηνο, τώρα πάμε και σε δεύτερη. Μας το είπε χθες και ο διοικητής του ΙΚΑ. Θέλουμε να ακούσουμε και από εσάς τι θα γίνει λοιπόν με αυτές τις περιπτώσεις. Με τα χρήματα που είναι να πάρουν, κύριε Υπουργέ, τι και που είναι και το μοναδικό τους εισόδημα. Δηλαδή, ωραία, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται οι φόροι, έρχονται τα χαράτσια, έρχονται οι λογαριασμοί. Πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους. Έχουν την αναπηρία τους, το γολγοθά τους, το προσωπικό, και δεν υπάρχει ευρώ στο σπιτικό, κύριε Υπουργέ. Και περιμένω από εσάς αυτή την περιβόητη παράταση που θα τους δώσετε τα χρήματα. Πολύ ωραία. Γνωρίζετε ότι στο τελευταίο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που συζητήσαμε για την βελτίωση των, ναι, εισπρακτικών μηχανισμών του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, μπήκε και μία διάταξη η οποία έδινε παράταση μέχρι 28 Δευτέρου για τις συντάξεις, ναι, που δίνονται και πάνω. Ναι. Έτσι. Ναι. Επιπλέον, επειδή δεν θα υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό, το λέω ενώπιον όλων, εάν δεν γινόταν η απεργία των γιατρών. Σήμερα όμως, πλέον με την αλλαγή που σας είπα λίγο πριν, και αυτό θα λυθεί. Όμως για λόγους δικαιοσύνης και τα επιδόματα τα οποία δεν είχαν μπει στην διαδικασία της εξαίρεσης και αυτά με διάταξη νόμου θα έρθουν να μπουν για να ευθυγραμμιστούν στην παράταση μέχρι 28 Δευτέρου. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται καμία εξαίρεση και καμία παράταση. Το σύστημα θα λειτουργεί με μεγάλη ταχύτητα και θα ισορροπήσει στο πρώτο τετράμινο. Μάλιστα. Υπουργέ, πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Χθες ανακοινώθηκε η δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Ανεργίας. Το λέω καλά? Στη σύσκεψη Σαμαρά Βενιζέλου. Το ζήτημα της ανεργίας... Ναι. Και εδώ τώρα, ναι, μπαίνουν και πολλά πράγματα. Μπαίνουν πολλά πράγματα. Υπουργέ, η ανεργία είναι ένα τέρας. Είναι μια λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνουν πέντε. Και η ανεργία για να τη θασευτεί χρειάζονται θέσεις εργασίας. Ένα πολύ απλό πράγμα. Πόσες υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις έχουμε, κύριε Υπουργέ? Έχουμε 100.000, 150.000. Γιατί δεν λέτε σε κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, αν πάρεις έναν άνεργο, έχεις αυτό το μπόνους από μένα, και αν έχουμε 150.000 υγιείς επιχειρήσεις και πάρουν έναν άνεργο, ο Βρούτσης την άλλη μέρα θα βγει και θα πει, παιδιά, 150.000 κόσμος βρήκε εργασία για ένα χρόνο και θα μειωθεί η ανεργία. Και αν τον επόμενο χρόνο πάει καλά ο εργαζόμενος, που θα δώσει όλη του τη δύναμη για να πάει καλά η επιχείρηση, θα αυξηθεί ο αριθμός. Και κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν και ένα και δύο νέα παιδιά. Είναι τόσο δύσκολο να καταγραφούν οι υγιείς επιχειρήσεις για να μπορέσει να σπάσει αυτός ο γόρδιος δεσμός? Γιατί πια δεν λύεται, κόβεται. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτό το απλό πράγμα? Εκτός αν το θεωρώ εγώ απλό. Ναι. Καταρχήν, κύριε Αυτιά, να ξεκινήσω με κάτι το οποίο λέτε τόσο δύσκολο να καταγραφούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ναι, και αυτό το κατακτήσαμε μόλις το Νοέμβριο του 2013 διαμέσου της Εργάνη, που έγινε η πρώτη επίσημη καταγραφή, και μάθαμε ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό, και το μάθαμε για πρώτη φορά, ναι, είναι 196.695. Το μάθαμε το Νοέμβριο του 2013. Δεύτερον, θέλω να σας διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και όλους τους τηλεθεατές σας. Ότι? Ότι δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια όλο αυτό το διάστημα. Αναλώσαμε, και μάλιστα υπάρχει και overbooking, δηλαδή πάνω από τον προγραμματισμό που είχε να διαχειριστεί, ναι, το Υπουργείο Εργασίας, 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την απασχόληση και γενικά για την ωφέλεια ευπαθών ομάδων στη χώρα μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το βλέπετε, όλοι οι πόροι του ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και μπαίνουμε δυναμικά το 2014. Πρέπει λοιπόν να σας κάνω γνωστό ότι στις 31 Δεκάτου του 2013, μόλις, ναι, του έτους που τέλειωσε, ναι,
καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης το Εθνικό Σχέδιο για την Απασχόληση των Νέων με την επωνυμία Youth Guarantee. Και? Είναι μια μεγάλη και αυτή αλλαγή στο σύστημα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Μέσα από τις οποίες θα αντιμετωπιστεί η ανεργία κυρίως των νέων 15-24 ετών. Αφορά 295.000 νέους περίπου, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε μόρφωση, είτε απασχόληση, είτε training. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ απλά ότι στα μέσα του 2014 με αυτό το πρόγραμμα ενεργοποιούμε τις δυνάμεις του κράτους μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό και δίνουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία συνολικά για όλα τα νέα παιδιά 15-24 να μπουν στην παραγωγική διαδικασία με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε με διαμέσου της μαθητείας, είτε διαμέσου της εμπειρίας σε μια επιχείρηση. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι για το πρώτο δίμηνο του 2014, ναι, τρέχουν 4 πολύ δυναμικά προγράμματα. Τα 2 θα βρίσκονται σε εξέλιξη για τις τελικές υπογραφές. Το ένα αφορά 10.000 νέους, οι οποίοι θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα και δίνουμε στην ιδιωτική επιχείρηση 450 ευρώ το μήνα για να πάρει το νέο με οποιαδήποτε αμοιβή θέλει εκείνη και συμφωνήσει μαζί του. Το άλλο αφορά 10.000 ευάλωτες ομάδες. Το πρώτο είναι για ένα χρόνο, το άλλο είναι για 4 μήνες. Ναι. 2.000 για ελεύθερους επαγγελματίες, σας το είπε και ο διοικητής του ΑΕΔ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο αφορά νέα παιδιά επιστήμονες μέχρι 30 χρονών για να κάνουν τη δική τους επιχείρηση με 10.000 ευρώ στον καθένα, και 4.000 επιπλέον θέσεις από τα νέα παιδιά τα οποία μόλις ολοκλήρωσαν την πρακτική τους στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και τώρα μπαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και επιχορηγούμε τις επιχειρήσεις για τα 4.000 αυτά άτομα με 18 ευρώ τη μέρα για 25 μέρες. Δηλαδή δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Και να ξέρετε κύριε Αυτιά, ναι, και το λέω και εγώ και συμφωνώ μαζί, ναι, σας, το μεγαλύτερο πρόβλημα της κρίσης έχει ονοματεπώνυμο που λέγεται ανεργία. Έτσι, εκεί ήταν το πρόβλημα της Ελλάδας. Όπως και το εκεί λέτε. Είναι. Τώρα, το ευχάριστο παράπονα... είναι, το ευχάριστο... Ναι, έχω παράπονα Υπουργέ από τον κόσμο που περίμενε το επίδομα μακροχρονίων ανέργων. Περίμεναν 125.000 κόσμος να το πάρει και δεν θα το πάρει ούτε 25.000 γιατί μπήκανε πολλά εάν και εφόσον. Και μείνανε με τη χαρά, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, ενώ έχουμε πολλούς μακροχρόνια, ναι, ανέργους, ενώ έχουμε 1.300.000 και ανέργους στην πατρίδα μας, ποιος δεν θα ήθελε να έχουμε χαμηλή ανεργία? Όλοι, όλοι το θέλουμε. Γιατί είναι ο γείτονάς μας, είναι το παιδί μας, είναι η γυναίκα μας, είναι ο ανιψιός μας, είναι ο ξάδερφός μας, είναι οι πάντες. Και το ζείτε. Το ζείτε και εσείς, κύριε Διοικητά του ΟΓΑ, και εσείς, κύριε Μουζάκη, όλος ο κόσμος. Και αυτό το πράγμα, ό,τι καταφέραμε 15 χρόνια σε θέσεις εργασίας, το γκρέμισαν τα μνημόνια. Σε τρία χρόνια, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα δύο μνημόνια δημιουργήσανε τόση μεγάλη ανεργία. Στείλανε 1.000.000 κόσμο στην ανεργία. Ήρθε το μνημόνιο να φτιάξει το δημόσιο και κατέστρεψε τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Εγώ πάντως θέλω να μεταφέρω και αυτό που μου έλεγε ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, τις προηγούμενες ημέρες. Το επίδομα, ημέρες, λοιπόν, λέει και ο κόσμος. Δεν θα είναι πολύ καλή, γιατί θα είναι, μάλιστα, κακή τώρα. Ο κόσμος λέει είναι επίδομα κοροϊδίας και όχι επίδομα ανεργίας. Έτσι το χαρακτηρίζουν. Οφείλω να σας το μεταφέρω έτσι ακριβώς όπως το λένε και όπως το βιώνουν. Γιατί τελικά, αν βάλουμε τα νούμερα κάτω και τους αριθμούς, το διαπιστώνετε κι εσείς και το ξέρετε καλύτερα από εμάς, είναι πολύ λίγοι αυτοί που το παίρνουν. Για πώς έγινε αυτό και το παίρνουν πάρα πολύ λίγοι? Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη αδικία. Αντί για 125.000 κόσμος θα το πάρουν 25, 30, 50 σας λέω εγώ. Γιατί αυτό, τι έγινε εκεί στις υπηρεσίες? Καταρχήν, κύριε Αυτιά, ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί κατά επανάληψη στο τελευταίο διάστημα από την ημέρα που βγήκε η νέα απόφαση μέσα από την οποία πλέον, έτσι, θα παίρνουν τα 200 ευρώ το μήνα, το οποίο δεν μειώθηκε. 200 ευρώ είναι το μήνα και για 12 μήνες οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι πρέπει να συνεκτιμήσουμε όλοι το δημοσιονομικό περιορισμό της χώρας μας. Και δεύτερον, ότι κανείς δεν θέλει να είναι δυσάρεστος. Μακάρι να μπορούσα να είμαι ευχάριστος. Υπό την έννοια να διαθέτω 4 δισεκατομμύρια για να καλύψω όλους τους ανέργους και μακροχρόνια ανέργους της χώρας με το επίδομα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα θέτεις κάποια κριτήρια. Επειδή όμως το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, κάνω επίκληση σε όλους τους τηλεθεατές σας και σε εσάς προσωπικά. Ελάτε. Και στην κυρία Μάγδα και στον κύριο Μουζάκη να σας πω ότι θέλω να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΑΕΔ. Ναι. Ο ΑΕΔ έβγαλε μία ανακοίνωση μόλις το Σάββατο ή την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, στην οποία με ένα απλό διάγραμμα δείχνει πραγματικά την εξέλιξη των πόρων και των ωφελουμένων μακροχρόνια ανέργων μέσα από την καινούργια διαδικασία. Ακούστε λοιπόν ποια είναι τα νούμερα. Έχει ενδιαφέρον, θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω το κείμενο με δύο νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος. Πόσοι θα το πάρουν το τους 2009, μακροχρόνια ανέργους? Πόσοι είναι και πόσοι θα το πάρουν? Δύο νούμερα. Ακούστε. Θα σας πω. Το 2009 το πήραν 1.420 μακροχρόνια, ναι, άνεργοι το επίδομα. Ναι.
Το 2010 1850, το 2011 το 11 3600, το 2012 8100, το 2013 το χρόνο που τέλειωσε 23.300, ναι, και το 2014 με την καινούργια απόφαση 41.700. Σας λέω ότι το 2009 δώσαμε 3,4 εκατομμύρια σε ευρώ. Σε σύνολο για πόσων φέτος το θα 14 το εκατομμύρια. Ένα το Υπουργέ. Ένα το 11, 5 εκατομμύρια, ναι, ακούστε το. Το 12, 19,5 εκατομμύρια, το 13, 56 εκατομμύρια, ναι, και το 14 θα δώσουμε 100 εκατομμύρια. Δηλαδή 100% αύξηση. Θέλω να μου πείτε πόσοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι. Υπουργέ μου, ένα λεπτό, νομίζω ότι είμαι σαφής. Θα μοιραστούν αυτά. Είναι 400.000 οι μακροχρόνια άνεργοι, 500.000, 600.000, πόσοι είναι. Ναι. Σωστά, και θα πάρουν λέτε. Πόσοι, 50.000. Ένα στους 10 θα πάρει μόνο. Κύριε Αυτιά, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε, σας το είπα πριν. Λόγω οικονομικών δυσκολιών. Δυνατότητα... Αλλά είναι αυξητικός ο αριθμός χορήγησης του επιδόματος. Εδώ συμφωνούμε. 100% αυξήθηκε. Εδώ συμφωνούμε. Να, το βρήκε ο Μουζάκης, το βρήκε εδώ μετά η ΠΑΤ και τα. Και εγώ το έχω βρει, αλλά δεν μπορούμε να το δώσουμε. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι αυξητικός ο αριθμός, αλλά αυτό που μένει στην κοινωνία είναι ότι ένα στους 10 είναι ο τυχερός που θα πάρει το επίδομα. Οφείλω να πω και τη μια πλευρά και την άλλη. Και να σα πω και κάτι άλλο. Δεν θα ήσασταν ο ευτυχέστερος υπουργός όλων των, κυβερνήσεων αν είχατε μειώσει την ανεργία. Και να πω και κάτι άλλο. 7% ήταν ανεργία όταν, ή μάλλον 350.000 ήταν οι άνεργοι όταν μπήκαμε στα μνημόνια και έχει πάει ένα 300.000. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Και στην πορεία έχετε δίκιο. Βρήκατε πολλά εμπόδια. Γιατί ήρθαν εδώ οι τρεις της τρισιλίου οικονομικής αθλειότητας και αντί για να σώσουν τη χώρα και να μειωθεί το χρέος, αυξήθηκε. Και μιλάω για την Τρόικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, και ξέρω πόσες φορές βρεθήκατε σε δύσκολη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Όταν είπατε όχι, αυτό δεν περνάει. Σε άλλα, τι να κάνετε, είπατε ναι. Εγώ θέλω... Λοιπόν. Θέλω να πω, κύριε Αυτιά, το εξής. Ελάτε. Πέρα από τα ναι και τα όχι, ναι, ούτε ήρωας είμαι, απλά κάνω το καθήκον μου ως Υπουργός Εργασίας σε ένα πολύ δύσκολο Υπουργείο, την πιο δύσκολη Ξέρω. Στιγμή για την πατρίδα μου. Και δίνω με αυταπάρνηση καθημερινά τη μάχη για να βελτιώσω και να αλλάξω πολλά πράγματα και αυτό έχει γίνει στο Υπουργείο Εργασίας. Σας είπα πριν ότι θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα Υπουργεία στην Ευρώπη. Όσο αφορά τα ζητήματα τα οποία συζητάτε και συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, η χώρα μας δυστυχώς είχε μείνει πίσω. Αναβλητικότητα και αδράνεια ετών την κράτησε αγκυλωμένη προς τα πίσω, μείωσε την ανταγωνιστικότητά της και τώρα αυτό επιχειρούμε να αλλάξουμε. Και στον τομέα της αγοράς εργασίας οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές. Το 2013, κύριε Αυτιά, πραγματικά με ρεκόρ ανεργίας σε όλη την Ευρώπη Ελλάδα, έχουμε αυτή την αρνητική πρωτιά, αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής ναι. και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε ως χώρα. Φάνηκε και φαίνεται ότι η ανεργία σταθεροποιήθηκε. Α, και θα ψηθεί ο αριθμός των απολύσεων. Κύριε Υπουργέ, τώρα που το θυμήθηκα, σας ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Ο αριθμός των απολύσεων που ζητάει η Τρόικα θα αυξηθεί. Δύσκολο, ε. Πολύ ωραία. Να ολοκληρώσω, όχι καθόλου δύσκολο, θα σας πω. Το 2013 η ανεργία φαίνεται ότι σταθεροποιείται και δεν το λέω εγώ, το λένε τα επιστημονικά εργαλεία όπως είναι η Ελστάτ. Όπως είναι η Εργάνη, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, θεσμική επιστημονική φορείς. Και το 2014 αναμένουμε για πρώτη φορά μετά την κρίση. Και αυτό είναι το σημαντικό. Την πρώτη αποκλιμάκωσή της. Μακάρι. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό. Όχι μόνο με τα εργαλεία που διαθέτει το Υπουργείο με τα προγράμματα που ανέφερα πριν, ναι. αλλά επειδή ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με προγράμματα. Αυτά ανακουφίζουν προσωρινά, δημιουργούν ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας. Με την ανάπτυξη. Με δουλειά. Και πιστεύουμε ότι το 2014 συνδυασμός πολιτικής ομαλότητας και μεταρρυθμίσεων θα φέρουν την πολυπόθετη ανάπτυξη. Σαφής. Κύριε Υπουργέ, θα ψηθεί ο αριθμός των απολύσεων που ζητάει η Τρόικα. Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοείται. Πάντως καμία Τρόικα δεν συμφέρει και δεν επιθυμεί και κανένας άνθρωπος να αυξηθούν οι απολύσεις στη χώρα μας. Το όριο των απολύσεων. Σας, σας πιέζει η Τρόικα για αύξηση ορίου απολύσεων, κύριε Υπουργέ. Το θέτει ως θέμα στις κουβέντες που κάνετε. Αύξηση των ποσοστών ορίου απολύσεων δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό το οποίο συζητάμε και το οποίο ναι. πράγματι ναι. πρέπει να μπει στο τραπέζι της συζήτησης ναι. είναι να δούμε αν εμείς στην Ελλάδα. Και εδώ έχουμε κάτι ξεχωριστό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Γνωρίζετε ότι έχω δώσει μία μελέτη στο ILO, στο Διεθνή Οργανισμό για την Απασχόληση, να μας κάνει μία συγκριτική μελέτη καλών πρακτικών με τις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό θα το πάρουμε, θα δούμε τις αδυναμίες μας. Πάντως, για κοιτάξτε, είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο Υπουργός κρατάει στο χέρι το στυλό και τη δικαιοδοσία να υπογράφει κατά το δοκούν
και με ποια γνώμη και με ποια άποψη, εάν μπορεί να γίνει μια διαρθρωτική αλλαγή σε μια επιχείρηση. Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν μια επιχείρηση σήμερα θέλει να κάνει ομαδικές απολύσεις, ναι, το σύνολο των εργαζομένων βάζει λουκέτο την άλλη μέρα και κλείνει. Μάλιστα. Και μπαίνουμε σε ένα γκρίζο περιβάλλον που έχουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων στην Εύβοια, οι οποίες δεν βρίσκονται ούτε στην ανεργία ούτε στην απασχόληση. Άρα... Αυτό θέλουμε. Άρα μια επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει αναδιάρθρωση, μια επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει αναδιάρθρωση, σημαίνει ότι θέλει να σώσει θέσεις απασχόλησης. Σας ενημερώνω ότι από το 1982 με το συγκεκριμένο θεσμό, κανένας υπουργός εργασίας, ούτε εγώ υπέγραψα ποτέ ομαδικές απολύσεις, όχι ομαδικές για όλους τους εργαζόμενους, ναι, μιας επιχείρησης, για να έχει το δικαίωμα μια επιχείρηση να κάνει αναδιάρθρωση, για να σώσει υπόλοιπες. Άρα πού πάμε, Υπουργέ? Η καλή υπογραφή. Άρα πού πάμε? Να σας πω, την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που ικανοποιήθηκε η κοινωνία με τον καλό υπουργό, ναι, που έκανε και την πολιτική του σχέση με τους εργαζόμενους αυτό, έκλεισε η επιχείρηση. Άρα και φύγαν πάμε. Όλοι οι εργαζόμενοι. Ακόμα άρα και αυτοί πάμε. Που θα έμεναν. Τι μας ξημερώνει τώρα με το πάμε θέμα των απολύσεων? Πάμε σε μια συγκριτική μελέτη καλών πρακτικών στην Ευρώπη. Δεν είναι κακό να βλέπουμε τι ισχύει στην Ευρώπη και να το κάνουμε και στην πατρίδα μας. Πού πάμε, μπορείτε δεν να νομίζω μου... ότι διαφωνεί κανείς επειδή... ότι ο υπουργός εργασίας πρέπει να έχει το δικαίωμα να βάζει υπογραφή. Υπουργέ μου. Πάμε, και να είμαστε λοιπόν μοναδική πρωτοτυπία στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα, κύριε Υπουργέ, παραμένει αυτό το όριο της δυνατότητας των απολύσεων στο σημερινό σημείο ή θα αυξηθεί αυτό το όριο ή θα υπάρξει κάτι άλλο? Τα ποσοστά που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις, ναι, δεν αλλάζουν. Τι θα αλλάξει? Συζητάμε, σας ανέφερα πριν, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να είναι ο υπουργός αυτός που υπογράφει, ή πρέπει να είναι ένα επιστημονικό όργανο το οποίο θα αναλύει και θα βάζει και κοινωνικά κριτήρια για τις απολύσεις? Παραδείγματος χάρη, σε μια αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης, μπήκε ποτέ το κοινωνικό κριτήριο αν κάποια είναι μονογονεϊκή οικογένεια, αν κάποιο άτομο είναι με ειδικές ανάγκες? Ποτέ δεν αξιολογήθηκε αυτό. Αυτά δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Μάλιστα. Δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε το πλαίσιό μας. Θα μένουμε εγκυλωμένοι κάτω από φοβίες. Είστε σαφείς.